Κύριε Καρδίδρου, είμαι περίεργη. Θα ήθελα έτσι, αν μπορείτε, σε ένα τραπέζι συνέντευξης τώρα δεν είναι εύκολο, να μας πάρετε μαζί σας να μας πείτε πώς συνθέτετε. Δηλαδή, ξεκινώντας ας πούμε από τον κινηματογράφο ένα κομμάτι, δεν ξέρω, πώς κτίζετε ένα έργο. Ναι, κάνετε την πιο ενδιαφέρουσα, αλλά ίσως και πιο δύσκολη ερώτηση. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση να απαντηθεί, γιατί μόνο γύρω-γύρω με απαντήσεις που θα γυροφέρνουν την απάντηση θα σας τη δώσω. Ας πούμε για τον κινηματογράφο. Υπάρχει ένας άνθρωπος και μάλιστα ας πούμε έχουμε μιλήσει για τον Θόδωρο τον Αγγελόπουλο, έναν άνθρωπο ισχυρή προσωπικότητα και αδιαπραγμάτευτος προς το πώς θα δεχτεί εύκολα μια άλλη προσωπικότητα δίπλα του ας πούμε. Αν όχι αδιαπραγμάτευτο, όχι εύκολο. Πώς ένα όραμα συναντά ένα άλλο όραμα. Ένα μουσικό όραμα συναντά ένα. Την πιο ωραία απάντηση την έχει δώσει ο Θόδωρος, γιατί του κάνει και αυτήν την ερώτηση. Και ήμασταν και σε συνέντευξη κοινή και είπε ότι είναι σαν τον έρωτα. Είναι μια χημεία. Είπε αυτές τις λέξεις που μπορεί να μοιάζουν πολύ σαν να τις ακούμε κάθε μέρα, αλλά έχουν ένα άλλο νόημα. Εσείς πώς θα εξηγούσατε ένα ερωτικό βαθύ συνέστημα που θα σας κυρίευε μια μέρα? Υπάρχει εξήγηση? Όχι. Το ίδιο πράγμα είναι. Είπε λοιπόν, θυμάμαι, ήμασταν στη Ραβένα, στο φεστιβάλ της Ραβένα, πάλι με την καμεράτα και ήταν ο Αγγελόπουλος στο πάνελ και δίναμε συνέντευξη τύπου. Και του λένε πώς εσείς που είστε ισχυρή προσωπικότητα και λοιπά, είναι λέει σαν τον έρωτα. Υπάρχει μια χημεία. Αν δεν υπάρχει αυτή η χημεία, δεν γίνεται τίποτα. Mm-hmm. Τώρα, όμως, με ρωτήσατε κάτι άλλο. Πού μάθατε τη μουσική? Ακριβώς. Παίρνετε λοιπόν ένα. Δεν παίρνω τίποτα. Ωραία. Μ' αρέσει το παραμύθι εμένα. Καταρχήν, όταν συνεργάστηκα με τον Θόδωρο, που είναι και παραμυθάς, τρελαίνεται να λέει το παραμύθι, την ταινία, ας πούμε, τον έβαλα και μου την αφηγήθηκε. Δεν μ' αρέσει τόσο να διαβάζω. Μ' αρέσει να ακούω τη φωνή. Γιατί η φωνή σου φέρνει πράγματα που και ο ίδιος ο απέναντι στο σκηνοθέτης δεν ξέρει ότι σου τα αποκαλύπτει. Αλλά τι είναι ένας μουσικός, αν δεν είναι και ο λίγον medium, μπορείτε να μου πείτε. Εγώ πιστεύω ότι το medium έχει μια σημασία με την ευρύτερη έννοια, το λέω έτσι. Σίγουρα κατάλαβα πάρα πολλά από αυτή την αφήγηση. Και μετά που γύρισα στο σπίτι μου, την επόμενη μέρα έγραψα όλη τη μουσική. Λοιπόν, δεν είμαι ο τυπικός συνθέτης κινηματογράφου που θα πάει με το χρονόμετρο και θα μετρήσει και θα κάνει. Αυτό το ξέρω το πράγμα, το κάνω, αλλά δεν το κάνω. Δηλαδή, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα πρώτα να συλλάβω τον τόνο, να συλλάβω την ουσία, να πιάσω την ψυχή του πράγματος. Διότι αν δεν το πιάσει αυτό, όλα τα άλλα είναι τεχνικά. Και έχουμε δει πάρα πολλές ταινίες που έχουν μια μουσική γραμμένη απλώς με τεχνική. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταθέσεις κάτι σε αυτή την ταινία. Και για να βρεις αυτό που λέμε εμείς στο λέμε στη μουσική, στο σινεμά, τόνο, είναι ένα και αδιαφεσβήτητο. Δεν μπορεί να υπάρξουν δύο. Ένα είναι. Και το βρίσκεις με έναν τρόπο που δεν εξηγείται. Διεισδύεις, σκέφτεσαι, σε επηρεάζει το όραμα, εμπνέεσαι, υπάρχει μια χημεία. Υπάρχουν πολλά πράγματα ανεξήγητα, ευτυχώς. Γιατί αν τα ξηγούσαμε όλα στη ζωή θα ήταν πάρα πολύ βαρετή. Και επομένως κάπως έτσι γίνεται. Γίνεται και δεν μπορείς απολύτως να το εξηγήσεις. Με τον ίδιο τρόπο, επειδή έχω δεχτεί πάρα πολλές προτάσεις, ειδικά στο χώρο του σινεμά, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά συνεχώς έχω βομβαρδιστεί από σενάρια, από την Αμερική, από όλο τον κόσμο, την Ευρώπη κλπ. Αν δεν γίνει το κλικ, αν δεν γίνει κάτι, δεν πιάνω τη δουλειά. Δεν πάει να έχει λεφτά, δεν πάει να έχει οτιδήποτε. Γι' αυτό δεν έχω κάνει και πολλά. Έχω κάνει καμιά 20 ταινίες. Πολλά λεφτά. Δεν έχω κάνει πολλά έργα. Ούτε πολλά έργα, ούτε και σας ενδιαφέρε ποτέ το χρήμα. Αυτό δεν με ενδιαφέρε έτσι και δηλαδή. Αν με ενδιαφέρε θα είχα γίνει πολύ εκατομμυρίουχος. Διότι θα έκανα όλες αυτές τις δουλειές που μου προτείνανε και θα έκανα εμπορικά δουλειά μουσική. Με εμπορικά κριτήρια. Ναι, όχι. Τα εμπορικά. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που βρίσκομαι σε μια εταιρεία που σας είπα ότι ο κυριότερος στόχος είναι να είμαστε ελεύθεροι και να κάνουμε μόνο αυθεντικά πράγματα. Αυτά που νιώθουμε. Και δεν μας ενδιαφέρει αν πουλάνε ή δεν πουλάνε. Όμως πουλάνε. Υπάρχει και αυτό. Thank you.
Μία ερώτηση που θα σας έχουν ξανακάνει πολλές φορές, είμαι σίγουρη, είναι αν η μουσική μπορεί να φύγει από το έργο. Προφανώς έχει και δική τη ζωή, έξω και τα soundtrack τα οποία επί σειρά ετών κυκλοφορούν. Εσείς πώς το νιώθετε, δηλαδή εσείς φαντάζεστε τη μουσική, δηλαδή δίνετε τώρα μία συναυλία κινηματογραφικής μουσικής. Φυσικά δεν ξέρω, θα υπάρχουν προβολές εικόνων σε video wall, όχι. Λοιπόν, πόσο δεμένη και ως ποιο σημείο είναι δεμένη η μουσική με το κινηματογραφικό έργο εν προκειμένου και πώς αποκτά δική τη ζωή? Εγώ για το δικό μου έργο θα σας μιλήσω. Γιατί για τους άλλους δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Όταν πρώτο έκανα την πρώτη μου συναυλία που τόλμησα και κάπως αργά στη ζωή μου να την κάνω το 1988 και ανέβαινα, ανηφόριζα εκείνο τον δρόμο, τον ωραίο δρόμο για να πάω στο Ηρώδειο. Μέσα στο ταξί δεν ήξερα αν θα είναι 5 ή 15, ούτε είχα ρωτήσει. Δεν θέλω να ξέρω ποτέ αν έχει κόσμο. Λοιπόν, και μόλις είδα ότι αυτό ήταν φίσκα και κόσμος έξω και αυτό, λέω, α, αυτό κάτι σημαίνει. Άρα έρχονται να ακούσει τη μουσική εκτός ταινίας. Αργότερα συνειδητοποίησα και το έχω μάθει πια ότι η δική μου μουσική έχει αποκτήσει μια αυτονομία. Δηλαδή ζει μόνη της. Mm-hmm. Είναι αυτόνομη. Και αυτό φαίνεται από τους δίσκους που έχω κάνει. Δηλαδή ο Μελισσοκόμος βεβαίως και μαθεύτηκε πιο πολύ λόγω και της ταινίας, αλλά ο δίσκος έγινε χρυσός. Mm-hmm. Το ίδιο συνέβη και με τη συναυλία αυτή την περίφημη που σας λέω στο Ηρώδειο, που εγώ δεν ήξερα θα είναι τρεις και ο κούκος μέσα και ήταν 5.000 άνθρωποι. Και αυτό όταν ηχογραφήθηκε ζωντανά και έγινε δίσκος, και αυτό το λάτρεψε ο κόσμος. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει κάτι περίεργο, ας πούμε. Υπάρχει κάτι περίεργο. Δεν αμφισβητούμε την εμπορικότητα, αλλά αν κάνεις κάτι αληθινό, ο κόσμος το επιδοκιμάζει. Να μιλήσουμε πάλι για συναντήσεις. Τι θυμάστε από τον Μάνο Χατζηδάκη? Ένας άνθρωπος που εμπαστός ήταν μία από τις πρώτες σας συνεργασίες επιστρέφοντας στην Ελλάδα με τη μεταπολίτευση, στο τρίτο πρόγραμμα. Τι γεύση σας άφησε αυτή η συνεργασία και τι σήμαινε για την πορεία σας? Να σας πω κάτι. Με τον Μάνο Χατζηδάκη είχαμε μία πάρα πολύ όμορφη σχέση και παλιότερα, mm-hmm. από το Παρίσι. Mm-hmm. Το γνώρισα στο Παρίσι. Την εποχή του 72, την εποχή που εγώ είχα γράψει ήδη τα playback της μουσικής μου για το δίσκο «Η Μεγάλη Γρυπνία», που θα τραγουδούσε η φίλη μου Μαρία Παραντούρη. Και μάλιστα ο Μάνος άκουσε τη μουσική με τη δική μου φωνή, γιατί δεν είχε μπει ακόμη φωνή της Μαρίας. Μπήκε αργότερα στο Λονδίνο, στο στούντιο Apple. Λοιπόν, φτιάξαμε μια εκπληκτική σχέση, τον λάτρεψα, εφιέστατος, αυθεντικός, παιδί, σοφός. Θα μπορούσαν από χιλιάδες επίθετα για αυτόν τον άνθρωπο. Και επομένως είχαμε ήδη μία... Στο σπίτι μου έχει έρθει, έχουμε περάσει πάρα πολλές όμορφες ώρες και με ωραία παρέα μαζί και μόνοι. Όταν ήρθα λοιπόν στην Ελλάδα, mm-hmm. Όχι μόνο εμένα, φώναξε κι άλλους που τους εκτιμούσε πολύ. Φώναξε τον Κουρουπό, φώναξε τον Κοντογεωργίου, φώναξε τον Νίκο τον Κυπουρκό. Και με φώναξε και εμένα. Εγώ μόλις είχα ξεκινήσει εδώ τη δυνατή μου καριέρα πια, γιατί δούλευα στο κινηματογράφο, δούλευα στο θέατρο, είχα αρχίσει το 1975, έγραψα την πρώτη μου μουσική για το θέατρο. Mm-hmm. Λοιπόν, αδίσταχτα είπα θα έρθω να σε βοηθήσω, θα έρθω. Γιατί ο Μάνος ήταν ένα πρόσωπο που πραγματικά είχε άβρα στο πέρασμά του και οι απόψεις που είχε για την μουσική ήταν πολύ ριζοσπαστικές.
επαναστατικές θα έλεγα. Δηλαδή πίστευε ότι υπάρχει μία μουσική η οποία είναι ή καλή ή κακή. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι ρεμπέτικο, αν είναι jazz, αν είναι μουσική προφορικής παράδοσης, αν είναι κλασική, αν είναι προκλασική. Να είναι καλή. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και αυτό η έλλειψη παροπίδων. Γιατί ως τότε είχαμε συνηθίσει και ένα τρίτο πρόγραμμα που ήταν μόνο τα πολύ σοβαρά. Τη λέγανε και σοβαρή, αν θυμάστε τη μουσική, την κλασική. Αυτό το σοβαρό έφυγε από τη μέση. Έφυγε. Αυτό που κρατάω από το Μάνο είναι ακριβώς αυτή η ελευθερία του. Αυτή η εκπληκτική του ελευθερία που απλωνόταν σε όλα τα επίπεδα. Στην αισθητική του, στην μουσική, στις επιλογές του, στην πολιτική. Σε όλα. Ο Μάνος υποτίθεται ότι ήταν φίλος του Καραμαλή και ο άνθρωπος ανήκε στη δεξιά, υποτίθεται το λέω αυτό, και τα μεγαλύτερα προβλήματα τα δημιούργησε αυτός, ας πούμε, τα σχόλιά του στην παράταξη εκείνη, αν θυμάστε, λοιπόν, και τον πονοκέφαλο αυτός, γιατί ήταν ελεύθερο άτομο. Αυτό που θυμάμαι το Μάνο είναι ότι ήταν ένα μάθημα ελευθερίας. Αναρωτιέμαι πόσο αισθάνεστε τυχεροί για αυτές τις συναντήσεις και αν πιστεύετε ότι είναι μια τύχη εύνοια από κάπου ψηλά ή είναι μια τύχη που τη φτιάξατε μόνοι σας, όπως τη μουσική σας. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι κανένας όπως στρώνει κοιμάται. Το έχετε ακούσει αυτό βέβαια. Είναι μια πολύ ωραία παροιμία. Νομίζω ότι σιγά σιγά έφτιαξα τον δρόμο μου. Τον έφτιαξα. Αλλά βέβαια και οι συμπτώσεις είναι συμπτώσεις. Δηλαδή όταν το 1986 εκτός από τον Καρμπάρεκ μπήκε στη ζωή μου και ο σύζυγός μου ο Νίνο, ο Αντώνης ο Αντύπας, μπήκε σαν σκηνοθέτης. Mm-hmm. Ο οποίος ετοίμαζε μια παράσταση με το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη, η Νίκη. Mm-hmm. Και μου τηλεφωνάει για να γράψει τη μουσική. Ωραία, εντάξει. Είναι μια ωραία σύμπτωση, αλλά δεν είναι απολύτως σύμπτωση, διότι κάπου είχε καταλάβει ότι κάτι γράφω κι εγώ. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δηλαδή είχε σκεφτεί, είχε ακούσει μουσική μου και αισθανότανε ότι του τη θέλει αυτή τη μουσική. Του πάει. Δεν είχαμε γνωριστεί προσωπικά. Δηλαδή, τι να το πω τώρα αυτό. Να το πω δηλαδή ότι άνωθεν δύναμης μας έφερε μαζί. Όχι. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι έχοντας δώσει τα σηματάκια μου δεξιά και αριστερά, τι είμαι, τι κάνω, τι πιστεύω, σαν άτομο έφτιαξα κι εγώ γύρω μου, ας πούμε, ένα κόσμο που με πίστευε σιγά σιγά. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Αντώνης. Και από τότε. Άλλη πια επέτειος που είμαι, δεν είναι επί τον Αντώνη, είμαστε 24 χρόνια μαζί και έχω κάνει 24 έργα ακριβώς. Mm-hmm. Μουσική για 24 έργα.